Ακολουθώ τη Δευτέρα Δημοτικού. Το ταξίδι στη Χοχαρούπα. Στο μάθημά μας σήμερα θα διαβάσουμε το κείμενο «Η αρχή του ταξιδιού», θα μιλήσουμε για το ρήμα «Είμαι», θα δούμε ενίγματα και γλωσσοδέτες και θα μάθουμε επιτέλους τι έκαναν τα παιδιά στη Χοχαρούπα. Στο τέλος θα κάνουμε μια σύντομη επανάληψη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο κείμενο, «Η αρχή του ταξιδιού», στη σελίδα 70 του βιβλίου σου. Διάβασε μαζί μου. Η Γαλήνη, η Χαρά, ο Λουκάς και ο Αρμπέν επιτέλους ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Χοχαρούπα. Περπάτησαν 3 μέρες και 3 νύχτες, ώσπου έφτασαν σε μια παράξενη χώρα με κατοίκους που μιλούσαν λίγο περίεργα. «Ουφ, είμαι κουρασμένος». «Λουκά, δεν είσαι μόνο εσύ κουρασμένος. Για δείτε, μια μεγάλη πολιτεία. Λέτε να φτάσαμε στη Χοχαρούπα?» «Ας ρωτήσουμε για να είμαστε σίγουροι». «Να, κάποιος έρχεται προς τα εδώ. Καλημέρα σας. Πώς λένε αυτή την πολιτεία?» «Καλημέρα, Καμιλιέρη. Καμιλιέρη, καλημέρα. Τούτη εδώ την πολιτεία τη λένε Λιλιμέρα. Και εσείς, φίλοι μου, ποιοι είστε?» «Εγώ είμαι η Γαλήνη και αυτή είναι η φίλη μου, η Χαρά, ο Λουκάς και ο Αρμπέν. Μήπως ξέρετε πώς μπορούμε να πάμε στη Χοχαρούπα?» «Α, θα ρωτήσουμε το γιο του Ρουμπί, του Κουμπί, του Ρουμποκομπολογή, που βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον βρήκαν οι ρουμπίδες, οι κουμπίδες, οι ρουμποκομπολογίδες και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογιά του». «Α, ευχαριστούμε πολύ. Και πού θα βρούμε το γιο του Ρουμπί?» «Θα περάσετε την εκκλησία, τη Μολυβωτή Πελεκητή, Μολυβοκοντιλοπελεκητή και αμέσως μετά θα βρείτε το σπίτι του Ρουμπί. Ρωτήστε τον να σας πει που είναι ο γιος του. Σας ευχαριστούμε. Αντίο». «Πω πω, σε ποιο μέρος έφτασαν οι 4 φίλοι. Και πώς μιλάνε οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό το μέρος?» «Πάντως, βρήκαν κάποιες πληροφορίες για τη Χοχαρούπα. Ξέρουν πως πρέπει να βρουν το γιο του Ρουμπί. Πώς θα τον βρουν?» «Θα πρέπει να περάσουν από μία εκκλησία. Για να δούμε, θα τον βρουν?» Οι 4 φίλοι βρήκαν τελικά το γιο του Ρουμπί να παίζει με ένα φίλο του. Ο γιος του Ρουμπί τους είπε πως για να τους βοηθήσει να βρουν τη Χοχαρούπα, πρέπει να μιλήσουν και εκείνοι με γλωσσοδέτες. Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά τα παιδιά θέλουν πολύ να πάνε στη Χοχαρούπα. Για να δούμε λοιπόν τους γλωσσοδέτες. Τι λέει εδώ? Για προσπάθησε να το διαβάσεις. 5η πέφτει ο Πεύκος κάτω. Δεν είναι και τρομερό. 5η πέφτει ο Πεύκος κάτω. Μπορείς να το πεις? 5η πέφτει ο Πεύκος κάτω. Ωραίο. Πάμε να δούμε τον επόμενο γλωσσοδέτη που πρέπει να πούνε τα παιδιά. Διάβασε μαζί μου. Βρίσκω τις πόρτες κλειδωτές, κλειδωμένες και κλειδαμπαρωμένες. Μπορούμε να το πούμε πιο γρήγορα. Βρίσκω τις πόρτες κλειδωτές, κλειδωμένες και κλειδαμπαρωμένες. Πες το κι εσύ. Βρίσκω τις πόρτες κλειδωτές, κλειδωμένες και κλειδαμπαρωμένες. Και υπάρχει και ένας τρίτος γλωσσοδέτης. Για να τον δούμε. Άσπρο χαρτί και ξέξασπρο και ξέξασπρο μελάνι. Και ξέξασπρη γραμματική, ξέξασπρο γράμμα κάνει. Αυτό είναι πιο δύσκολο από τα άλλα. Πάμε να το προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Άσπρο χαρτί και ξέξασπρο μελάνι και ξέξασπρη γραμματική, ξέξασπρο γράμμα κάνει.
Μπορούμε, δεν μπορούμε. Αφού μπορέσαμε λοιπόν εμείς, θα μπόρεσαν και τα παιδιά. Και σίγουρα θα μάθανε το δρόμο για τη Χοχαρούπα. Πριν όμως δούμε τι έγινε, πάμε να δούμε κάτι άλλο στο βιβλίο σου. Στη σελίδα 72 λέμε «Είμαι κουρασμένος», το είπε ο Λουκάς. «Είμαι κουρασμένος». Δεν είσαι μόνο εσύ κουρασμένος. Ποιος άλλος είναι κουρασμένος? Όλοι είμαστε κουρασμένοι. Είστε κι εσείς κουρασμένοι? Ναι, όλα τα παιδιά εδώ είναι κουρασμένα. Τι γίνεται εδώ, τι έχουμε? Μήπως έχουμε το ρήμα «είμαι» σε όλα τα πρόσωπα? Για να το δούμε από κοντά. Είμαι κουρασμένος. Ποιος? Εγώ. Εγώ είμαι κουρασμένος. Δεν είσαι μόνο εσύ κουρασμένος. Είσαι. Ποιος? Εσύ. Δεν είσαι εσύ μόνο κουρασμένος. Ποιος άλλος είναι κουρασμένος? Είναι. Αυτός, αυτή ή αυτό είναι. Όλοι είμαστε κουρασμένοι. Είμαστε. Εμείς είμαστε. Είστε κι εσείς κουρασμένοι? Είστε κι εσείς κουρασμένοι? Να το ρήμα. Ποιοι? Εσείς. Ναι, όλα τα παιδιά εδώ είναι κουρασμένα. Ποιοι? Τα παιδιά. Δηλαδή, αυτοί, αυτές, αυτά είναι. Αυτό λοιπόν είναι το ρήμα «είμαι». Πάμε να το φτιάξουμε εδώ, να το βάλουμε στη θέση του. Εγώ, εσύ, αυτός, αυτή, αυτό, τι είναι όλα αυτά? Είναι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα. Ενικός και πληθυντικός. Πρώτη στήλη ενικός, δεύτερη στήλη πληθυντικός. Πάμε να βάλουμε λοιπόν το ρήμα στη θεσούλα του. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Αυτός, αυτή, αυτό είναι. Εμείς είμαστε. Εσείς είστε. Αυτοί, αυτές, αυτά είναι. Αυτό είναι το ρήμα «είμαι». Προσπάθησε να το πεις μερικές φορές και κυρίως να μάθεις πώς γράφεται. Και προχωράμε. Προχωράμε με ενίγματα και γλωσσοδέτες στη σελίδα 74 του βιβλίου σου. Για να δούμε τι γίνεται. Οι τέσσερις φίλοι σε ευχαριστούν που βρήκες πολλούς γλωσσοδέτες και τους βοήθησες έτσι να συνεννοηθούν με το γιο του Ρουμπί. Ο γιος του Ρουμπί τους είπε ότι για να βρουν τη Χοχαρούπα πρέπει πρώτα να περάσουν από τη χώρα των ενιγμάτων. Οι τέσσερις φίλοι περπάτησαν 3 μέρες και 3 νύχτες, ώσπου τελικά βρήκαν τη μακρινή χώρα με τους κατοίκους που μιλούσαν με ενίγματα. Μάλιστα. Περάσαμε από τη χώρα των ανθρώπων που μιλούσαν με γλωσσοδέτες και τώρα φτάσαμε στη χώρα των ανθρώπων που μιλούν με ενίγματα. Για να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα σας. Ψάχνουμε τη Χοχαρούπα. Μήπως ξέρετε πώς θα τη βρούμε? Διάβαζε και εσύ μαζί μου. Είναι το κείμενο στη σελίδα 74 του βιβλίου σου. Γεια σας και σε εσάς. Για να βρείτε τη Χοχαρούπα, πρέπει να ξεκινήσετε μόλις βγει το... Ποιο? Εκείνο που σαν κοιμάσαι αυτό ξυπνάει και τη νύχτα όλη γυρνάει. Σαν ξυπνήσεις, αυτό κάνει μοναχό του νανινάνι. Επίσης, θα προχωρήσετε μέχρι να λιώσουν 2 ζευγάρια από αυτά που όταν τα λύνεις κάθονται και όταν τα δένεις φεύγουν. Μετά θα ακολουθήσετε τα... Τι θα ακολουθήσουμε? Αυτά που είναι από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι και από πίσω σαν ψαλίδι. Θα σας δείξουν το δρόμο για τη Χοχαρούπα. Καλή τύχη!
Ουφ, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι έλεγε? Μα είναι απλό. Μας έλεγε ενίγματα. Για να βρούμε τη Χοχαρούπα, πρέπει να βρούμε τη λύση των ενιγμάτων. Όντως τους είπε ενίγματα. Τρία ενίγματα. Πρέπει να λύσουμε αυτά τα τρία ενίγματα για να βρούμε τη Χοχαρούπα. Πάμε στο πρώτο. Τι λέει εδώ? Σαν κοιμάσαι αυτό ξυπνάει και τη νύχτα όλη γυρνάει. Σαν ξυπνήσεις, αυτό κάνει μοναχό του νάνι νάνι. Ποιο είναι αυτό που ξυπνάει τη νύχτα και κάνει γύρους και όταν εγώ είμαι ξύπνια, αυτό κάνει νάνι νάνι? Μήπως είναι το φεγγαράκι? Το φεγγαράκι που τη νύχτα γυρίζει στον ουρανό και όταν εμείς είμαστε ξύπνοι, αυτό κοιμάται. Λύσαμε το πρώτο ένιγμα. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Όταν τα λύνεις κάθονται και όταν τα δένεις φεύγουν. Τι είναι αυτά που όταν τα λύνεις κάθονται και όταν τα δένεις αρχίζουν και παίρνουν δρόμο και τρέχουν και φεύγουν? Α, μήπως είναι τα παπούτσια με τα κορδόνια? Όταν λύνουμε τα κορδόνια βγάζουμε τα παπούτσια, αυτά κάθονται. Όταν δένουμε τα κορδόνια φοράμε τα παπούτσια και παίρνουμε δρόμο. Αυτό ήταν το δεύτερο ένιγμα. Πάμε να δούμε και το τρίτο. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι και από πίσω σαν ψαλίδι. Τι είναι? Θα πρέπει τα παιδιά αυτό να το ακολουθήσουν, που είναι από πάνω σαν τηγάνι, μαύρο φαντάζομαι, από κάτω σαν μπαμπάκι, άσπρο και από πίσω σαν ψαλίδι, μισό λεπτό. Αυτό είναι το χελιδόνι. Τα χελιδόνια είναι. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να ακολουθήσουν τα χελιδόνια. Βρήκαμε τη λύση και στα τρία ενίγματα. Η Χαρά, ο Λουκάς, η Γαλήνη και ο Αρμπέν πρέπει να ξεκινήσουν μόλις βγει το... ποιο? Το φεγγάρι, να περπατήσουν ώσπου να λιώσουν δυο ζευγάρια παπούτσια και να ακολουθήσουν τα χελιδόνια. Βρήκαμε επιτέλους το κλειδί για τη Χοχαρούπα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Διαβάζουμε το κείμενο στη σελίδα 76, στη Χοχαρούπα. Οι τέσσερις φίλοι σε ευχαριστούν που τους βοήθησες να λύσουν τα ενίγματα. Ξεκίνησαν μόλις βγήκε το φεγγάρι. Ακολούθησαν τα χελιδόνια και περπάτησαν ώσπου να λιώσουν ο καθένας δύο ζευγάρια παπούτσια. Όταν έλειωσε και το δεύτερο, έφτασαν σε μια ονειρεμένη χώρα, με όμορφα χαμηλά σπίτια από ζάχαρη, μεγάλα πάρκα γεμάτα τεράστια δέντρα, με περίεργα λουλούδια και παιδιά ευτυχισμένα, που μιλούσαν με στιχάκια και διάβαζαν ποίηματα. Ήταν η Χοχαρούπα. Έφτασαν τα παιδιά στη Χοχαρούπα. Επιτέλους φτάσαμε. Πω πω, δες πόσα παιδιά. Παιδιά μαύρα και λευκά, παιδιά με μαλλιά ξανθά και καστανά, παιδιά με μάτια σκιστά ή αμυγδαλωτά. Πάμε να παίξουμε μαζί τους. Γεια σας φίλοι μας. Είμαστε η Χαρά, ο Λουκάς, ο Αρμπέν και η Γαλήνη. Ήρθαμε από πολύ μακριά, από την Ελλάδα, για να σας συναντήσουμε. Καλώς τους φίλους από την Ελλάδα, που έχει την Κρήτη και τη Λευκάδα, και ο κόσμος τρώει τη φασολάδα και πάει βαρκάδα στη φεγγαράδα. Αλήθεια, τι σημαίνει Χοχαρούπα? Χοχαρούπα είναι η χώρα των χαρούμενων παιδιών, της αγάπης, της ειρήνης, των γλυκών ζαχαρωτών. Από πού έχουν έρθει όλα αυτά τα παιδιά? Από την Ευρώπη και την Ασία, την Αυστραλία, την Αφρική, τη μακρινή Αμερική. Και τι κάνετε εδώ όλη μέρα? Παίζουμε και τραγουδάμε όλη μέρα και γελάμε. Όλα τα παιδιά βοηθάμε, όλοι ίσοι προχωράμε. Μπορούμε να μείνουμε λίγες μέρες μαζί σας? Όσο θέλετε μπορείτε δίπλα μας να μοιραστείτε τη Χαρά και τη Γαλήνη, αν δεχτείτε την Ειρήνη.
Βρήκαν τα παιδιά τη Χοχαρούπα, την χώρα των χαρούμενων παιδιών, που ζουν όλα τα παιδιά μαζί αγαπημένα και ειρηνικά. Πάρα πολύ όμορφη μοιάζει η Χοχαρούπα. Πάμε να διαβάσουμε ένα σχετικό ποίημα. Είναι στη σελίδα 77 του βιβλίου σου και είναι ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, ενός μεγάλου ποιητή. Πάμε να το διαβάσουμε μαζί. Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια, κορίτσια αγόρια στη σειρά και στείνανε χορό, ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Θα ερχόταν τότε τα πουλιά, θα ερχόταν τα λουλούδια, θα ερχόταν και η άνοιξη να μπει μες στο χορό και ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και τρεις φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Πολύ όμορφο δεν είναι αυτό το ποίημα? Τι μάθαμε λοιπόν στο σημερινό μας μάθημα? Διαβάσαμε το κείμενο «Η αρχή του ταξιδιού», είδαμε το ρήμα «Είμαι», μιλήσαμε για ενίγματα και γλωσσοδέτες, διαβάσαμε το κείμενο στη Χοχαρούπα, αλλά και το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Αν όλα τα παιδιά της γης». Αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα. Θα σε δω στο επόμενο μάθημα.